Η πρόταση το 2009 που είχα κάνει δεν ήταν τυχαία και ξαφνική, ήταν απότοκος μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το 2004 και είχε σκοπό να αντιμετωπίσει με αυτήν την, με ένα σχέδιο η Ελλάδα το συνολικό μεταναστευτικό πρόβλημα που άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει. Ήταν λοιπόν πρώτη προσπάθεια η ιδέα μας να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εκτοφυλακή, να φέρουμε τη Frontex στα σύνορά μας, να περιπολεί η Frontex. Ακούω μερικούς και λένε «Α, η Frontex δεν κάνει καλά τη δουλειά της». Η Frontex κάνει αρκετά καλά τη δουλειά της. Καλύτερα είναι να την έχουμε παρά να μην την έχουμε και θα κάνει και ακόμα καλύτερα τη δουλειά της η Frontex και η ευρωπαϊκή εκτοφυλακή τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα δούμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα λειτουργήσει σε αυτό το σημείο. Και εν πάση περιπτώσει, να μην είμαστε μηδενιστές. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλύτερα να έχουμε τη Frontex παρά να μην την έχουμε. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε τότε με περιπολίες, με την άσκηση Ποσειδών που ήταν πλέον ετήσια συνεχής κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων. Άρχισε λοιπόν μια προετοιμασία. Είχε γίνει συνεννόηση ακόμη και για μια βάση για το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας στην Λέρο. Τα γράφω αυτά στο βιβλίο που θα βγει σε λίγες μέρες. Η οποία θα είχε και ακριβώς και στόχο την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σε μια σύσκεψη που έγινε το 2009 λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή, είχαμε καταλήξει μετά από συζήτηση με την Ολλανδική πλευρά και με άλλους στο να έχουμε δύο πλωτά hot spots, να τα διερευνήσουμε, δηλαδή να μπορέσουμε να την κάνουμε, γιατί το λες από τη μια μέρα που το λες δεν μπορεί να το έχεις και την επόμενη, έτσι θέλει μια μελέτη και μια προετοιμασία. Και εκεί πάνω εγώ προσωπικά δεν ήταν ποτέ θέση της κυβέρνησης τότε η Σύρνα, εγώ προσωπικά είχα την θέση ότι φυσικά δεν υπήρχαν τότε hot spots στα νησιά μας, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά η δική μου η άποψη ήταν ότι δεν έπρεπε ποτέ να δημιουργηθούν τέτοια hot spots στα ελληνικά νησιά και ειδικά στη δική μας περιοχή τα Δωδεκάνησα που υπάρχει ακόμα μια μεγαλύτερη εθνική ευαισθησία. Αυτό λοιπόν πέρασε τότε, δεν έγινε ποτέ τίποτα στα νησιά αυτά, αλλά πάντα υπήρχε στο σχεδιασμό ότι αν χρειαζόταν κάποια μέρα θα έπρεπε να βρεθεί ένα νησί το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη. Γιατί νησί? Γιατί το νησί, αν θέλετε, δεν μπορεί να είναι ένας τόπος από τον οποίο μπορεί κανείς να ξεφύγει εύκολα και ο σκοπός ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, η αποτροπή. Εάν λοιπόν έρθουν κάπου όπως είναι τώρα στα νησιά και ξέρουν ότι υπάρχει αεροδρόμιο, λιμάνι, τρόπος να φύγουν από εκεί νόμιμος ή παράνομος και να φτάσουν στην Αθήνα και μέσω της Αθήνας στην υπόλοιπη Ευρώπη, τότε θα μας έρχονται πολύ περισσότεροι. Αν όμως αντίθετα φτάσουν σε ένα μέρος από το οποίο δεν μπορούν να φύγουν, είναι προφανές ότι ο δρόμος αυτός κλείνει για τους επόμενους, οι οποίοι είμαστε όλοι γνώστες του θέματος, ενημερώνονται τακτικά από αυτούς που έχουν φτάσει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν έπρεπε να δράσει το σχέδιο αποτρεπτικά.